Όσο μελάνι ωρεοποίησης των επιδιώξεων και αν ρίξει η κυβέρνηση, δεν μπορεί να κρύψει το κύριο. Ότι παίζει το ρόλο του κράχτη των μονοπωλιακών ομίλων στη διαχείριση των απορριμμάτων και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επιδιώκει την ανάθεση διαπυρός και σιδήρου της διαχείρισης των απορριμμάτων σε ομίλους εταιριών. Διευκολύνει την αδειοδότηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα πλαίσια απελευθέρωσης της ενέργειας, επιταχύνοντας με αυτόν τον τρόπο κερδοφόρες επενδύσεις, που οδηγούν βέβαια σε περιβαλλοντική καταστροφή των βουνών, σε τεράστια επιβάρυνση των λαϊκών στρωμάτων, σε μεγαλύτερη ενεργειακή φτώχεια το λαό. Καθώς επίσης ρυθμίζει και πολυδομικά και χωροταξικά θέματα με βάση το ταξικό συμφέρον της αστικής τάξης και σε επίπεδο χωροταξίας επεκτείνει το δικαίωμα εγκατάστασης σε επενδύσεις ιδιωτικές, ανεμογεννήτριες, αεροδρόμια, λιμάνια, αυτοκινητόδρομους, φράγματα κτλ. Ενώ το αντίθετο συμβαίνει με τα λαϊκά στρώματα όταν πρόκειται για αγροτική γη, όταν πρόκειται για δασικές εκτάσεις, για σχολική στέγη και πάει λέγοντας. Και φυσικά πώς θα μπορούσε η κυβέρνηση να κουκουλώσει όλο αυτό τον πακέτο αντιλαϊκών και φιλομονοπωλιακών μέτρων που παίρνει, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ προσφέρει τον τρόπο, τη μέθοδο. Πώς την προσφέρει αυτή τη μέθοδο? Είναι αυτό που λέμε δύο γαϊδάροι μαλώνανε σε ξένο αχερώνα. Παρά τις προσπάθειες του ΣΥΡΙΖΑ να καταγγείλει τη Νέα Δημοκρατία, να καταγγείλει τη Νέα Δημοκρατία και να εμφανιστεί ως προστάτης του περιβάλλοντος, ένα είναι βέβαιο, ότι η σημερινή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι η συνέχεια της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν στρατηγική ευθυγράμμιση, κινούνται δηλαδή στις ίδιες ράγες. Και ξέρετε, η ικανότητα να διαφωνείς ή να αποχωρείς από ψηφοφορίες ενώ συμφωνείς είναι τέχνη. Είναι μια πολύ σπουδαία τέχνη. Και αυτό μπορεί μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ να το πετύχει. Και ενώ υποτίθεται ότι διαφωνούν, την ίδια στιγμή πάνε χέρι-χέρι με τη Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία, στηρίζοντας αυτή την ευρωενωσιακή αρχή, ο Ρυπαίνο πληρώνει, δηλαδή την ασυδοσία του κεφαλαίου να ρυπαίνει. Συμφωνούν με τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Συμφωνούν με την καρκινογόνα καύση των απορριμμάτων στη βιομηχανία. Ξεχάσαμε τα έργα και τις ημέρες του ΣΥΡΙΖΑ πάνω στα οποία πατάει σήμερα η Νέα Δημοκρατία για να προχωρήσει? Μεταφέρουν με νέα περιβαλλοντικά χαράτσια στις πλάτες των εργαζομένων όλο ένα και μεγαλύτερα βάρη. Και ας απορεί η κυρία Πιπηλή, βάζοντας τα γέλια επειδή το ΚΚΕ επανέρχεται συνεχώς φύγοντας αυτό το ζήτημα, ότι σε αυτές τις συνθήκες χαρατσώνεται ο λαός ακόμα περισσότερο. Εντάξει, δεν υπάρχει απάντηση. Νομίζω τόσο κόβει. Γι' αυτό λοιπόν τσακώνονται και οι δύο. Για να πείσουν την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα, ότι πρέπει να ξυπνούν και να κοιμούνται με πράσινα όνειρα πριν από μας, για μας. Το ίδιο βέβαια κάνατε σήμερα εδώ με την ταξική επιλογή νομοθέτησης από τη Νέα Δημοκρατία της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, ένα πραγματικό σφαγείο για την νεολαία. Την ίδια στιγμή μάλιστα που ο κύριος Τσίπρας μάλωνε την Υπουργό Παιδείας για την επέσχυντη ομολογουμένως ελάχιστη βάση εισαγωγής, που πρώτη ως ΚΚΕ είχαμε καταγγείλει, καταδικάσει και καταψηφίσει, ο κύριος Φίλης στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στη συζήτηση για το νέο νομοσχέδιο σήμερα, νομοσχέδιο κατηγοριοποίησης και διαφοροποίησης των σχολικών μονάδων και έντασης των ταξικών φραγμών, υπεραμύνθηκε της αποκέντρωσης του σχολείου και την ανάγκη το σχολείο να είναι δημοκρατικό και αυτόνομο. Δηλαδή, αυτό ακριβώς που εισάγει το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, η αυτονομία του σχολείου. Το αποκεντρωμένο σχολείο είναι το ανταγωνιστικό σχολείο, το αυτόνομο σχολείο, χωρίς ενιαία δομή, χωρίς ενιαία λειτουργία, χωρίς ενιαίο πρόγραμμα, χωρίς να είναι εξασφαλισμένη κρατική χρηματοδότηση, δηλαδή το σχολείο της αγοράς. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν,
κεραμαίος ή ελάχιστη βάση εισαγωγής. Είναι ένα το κρατούμενο. Αυτή είναι. Αυτή είναι ένα κόμμα αυθεντικό της αστικής τάξης, δεν μπορεί να ξεχάσει τον εαυτό της. Και απ' την άλλη όμως έχουμε τη δημαγωγία του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Τσίπρα που έχει απογειωθεί στην κυριολεξία και σε τέτοιο βαθμό προκειμένου να πάρουν τα πρωτεία από τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ κατηγορεί την κυρία Κεραμέως για ντίλερ των ιδιωτικών κολεγίων και των ΙΕΚ, την ίδια στιγμή τρέχει να δώσει τα διαπιστευτήριά του στους σχολάρχες. Τον ακούσαμε, λέγοντας ότι δεν έχουμε κάτι με τα κολέγια, έχουμε πρόβλημα με τον Μητσοτάκη και την Κεραμέως που οδηγεί με το έτσι θέλω χιλιάδες μαθητές εκεί. Ξέρετε τι μου θυμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ? Μου θυμίζει τα Ιγκουάνα της Καραϊβικής που αλλάζουν έτσι χρώμα ανάλογα την εποχή, τον καιρό και τους κινδύνους που τα απειλούν. Δηλαδή και υπέρ των κολεγίων με ΣΥΡΙΖΑ και κατά των κολεγίων όταν είναι η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε δηλαδή και τα αριστερά κολέγια, έχουμε και τα δεξιά κολέγια. Ακριβώς με τον ίδιο ύπουλο τρόπο προσπαθεί να κρύψει τη θέση του ο ΣΥΡΙΖΑ στη συμφωνία του με τη στρατηγική, στη συμφωνία του με τη Νέα Δημοκρατία για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή την φιλομονοπωλιακή πράσινη μετάβαση. Το πρόβλημα, μας είπε ο κύριος Τσίπρας εδώ, δεν είναι λέει, η πράσινη μετάβαση, δεν είναι η πράσινη μετάβαση, αλλά η Νέα Δημοκρατία που τη δυσφημεί και με κίνδυνο λέει να την απορρίψει ο κόσμος. Βέβαια, τι αγωνία αυτή για το αν θα απορρίψει ή αν θα αποδεχτεί ο λαός την πράσινη μετάβαση. Και εδώ έχουμε αριστερή πράσινη καπιταλιστική ανάπτυξη και δεξιά πράσινη καπιταλιστική ανάπτυξη. Άλλα λόγια δηλαδή να αγαπιόμαστε. Δημαγωγία και τυχοδιοκτισμός πραγματικά επιστήμη. Εδώ μιλάμε για την απόλυτη ψευτιά, για την απόλυτη υποκρισία. Στηρίζεται την με κάθε τρόπο όθηση της καπιταλιστικής ανάπτυξης, την επιτάχυνση των επενδύσεων, τη ραγδαία ανάπτυξη των μονοπωλιακών αμήλων στα απορρίμματα, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στον τουρισμό, στις κατασκευές, στις υποδομές, στην κατοικία, στο περιβάλλον, στην ποιότητα ζωής. Αυτό ζητάει και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, που υποδεικνύει στην κυβέρνηση την ταχύτερη περιβαλλοντική αδειοδότηση για περισσότερες επενδύσεις. Διέξοδο για τους λαούς, το έχουμε πει. Μπορεί να κλείνετε τα αυτιά σε αυτό που λέμε για το ριζικό διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, όπου κριτήριο της κοινωνικής παραγωγής θα είναι η διευρυμένη ικανοποίηση λαϊκών αναγκών. Είναι ο δρόμος της κοινωνικής ιδιοκτησίας και του κεντρικού σχεδιασμού της παραγωγής. Είναι ο δρόμος της λαϊκής εξουσίας. Μόνο αυτό το πλαίσιο μπορεί να λάβει υπόψη τις πραγματικές επιπτώσεις κάθε δραστηριότητας στο περιβάλλον και τις συνολικές ανάγκες στο λαό. Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, για τις τροπολογίες, καταδικάσαμε αυτή την συνήθι πρακτική, άθλια πρακτική, να κατατίθονται τροπολογίες, νομοσχέδια την τελευταία στιγμή και με τη δέσμευση να ψηφίζονται μάλιστα ενιαία, μιλάμε για τροπολογίες τώρα που έχουν 10-15 άρθρα, να ψηφίζονται ενιαία ακόμα και αν κάποιος μπορεί να συμφωνεί με κάποιο ή με κάποια άρθρα ή να θέλει να δηλώσει παρόν. Φυσικά το ίδιο έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ και με μνημόνιο και χωρίς μνημόνιο, το ΠΑΣΟΚ παλιότερα κτλ. Είναι μια συνήθις πρακτική. Θέλω μόνο για την 993 με γενικό αριθμό και ειδικό 87, καταρχήν να πω για τις υπουργικές τροπολογίες ότι τις καταψηφίζουμε στο σύνολό τους. Η 993 με γενικό αριθμό που αφορά τους ειδικούς όρους για τη διαμόρφωση και ανάπλαση του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου. Ξέρετε τι μας παραξενεύει? Ότι ενώ την ίδια στιγμή δεν υπάρχουν αθλητικοί χώροι, δεν ξέρω αν υπάρχουν και άδεια, αν υπάρχει άδεια, είναι εκτός σχεδίου πόλης. Δεν ξέρω αν υπάρχει άδεια στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο και είναι ένα ζήτημα πώς τόσα χρόνια λειτουργούσε ένα αθλητικό κέντρο χωρίς να έχει άδεια.
Έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα ξέρετε ποιο είναι. Πριν προχωρήσετε στην αλλαγή των ειδικών όρων, δεν πρέπει η κυβέρνηση να φροντίσει να καλύψει το σύνολο των αθλητικών αναγκών, να το κάνει πιο λειτουργικό, να καλύψει το σύνολο των παιδιών που έχουν ανάγκη να πάνε να αθληθούν. Κι όμως δεν το κάνει και την ίδια στιγμή θέλουμε να έχουμε τα πρωτεία για την UEFA, το κτλ. Για τους διεθνείς αθλητικούς αγώνες. Το δεύτερο, και να κλείσω με αυτό, αφορά το άρθρο 2 της ίδιας υπουργικής τροπολογίας που αφορά την εγκατάσταση για επεξεργασία αστικών αποβλήτων. Αφορά το σχιστό. Και ξέρετε το σχιστό, η περίπτωση του σχιστού έχει μπει στο μάτι των μονοπωλιακών ομίλων. Εδώ δεν πάτε να κάνετε μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων. Εδώ πάτε να κάνετε ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων. Είναι οι γνωστές ΟΕΔΑ. Όπου εκτός από το ότι θα είναι με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και θα χωροθετηθεί σε ζώνη προστασίας, θα παράγει και το καρκινογόνο RDF. Στην πράξη δηλαδή ετοιμάζεται μία δεύτερη φυλή στην Αθήνα, στην Αττική. Αυτό κάνετε. Και το φέρετε με τροπολογία, έτσι στα μουλοχτά, νομίζοντας ότι δεν θα πάρουμε χαμπάρι. Και το λέμε αυτό με απόλυτη σιγουριά, μην μας ρωτήσετε που το ξέρουμε, διότι υπάρχει εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Λοιπόν, αυτά κύριε Πρόεδρε, και είναι, το είπαμε, καταψηφίζουμε και επί του συνόλου, και επί της αρχής και επί του συνόλου των άρθρων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Συνήθεια. Και καθώς επίσης και τις βουλευτικές τροπολογίες καταψηφίζουμε.